Ο Πούστης ο Βέρντε επίτηδες το κάνει. Το όνομά μου είναι Γιοσύρου. Καλά μας δουλεύεις κι εσύ. Γιοσύρου για Μακούση. Ο πατέρας μου είναι Ιάπωνας. Ήταν ένα πολιτικός μηχανικός και είχε έρθει στην Ελλάδα για να επιβλέψει ένα έργο. Με τη μητέρα μου γνωρίστηκαν σε μια ταβέρνα. Δούλευε εκεί τότε η μητέρα μου. Εκείνος καθόταν μόνος του σε ένα τραπέζι κάτω από μια κερασιά και έπαιζε το σαμιζέν του. Έτσι τον ερωτεύτηκε. Δεν παντρεύτηκαν όμως, ακόμα και όταν εκείνη έμεινε ίδιος. Λίγο αφού του γεννήθηκα, όταν ήμουν περίπου 3-4 μηνών, ο πατέρας μου με πήρε ένα πρωί, κρυφά από τη μάνα μου, και πήγε και με βάφτισε σε ένα συντοιστικό ναό καμπωμένος κάπου στην Αθήνα. Γιοσύρου ήταν το όνομα που μου έδωσε. Στα Ιαπωνέζικα σημαίνει ο καλός άντρας. Ή η αρκούδα του χειμώνα σε κάποιες διαλέξεις των μοναχών, εκεί που όλοι οι άντρες είναι καλοί, αλλά έπρεπε κάτι να βρουν για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν του Γιοσύρου που επισκέπτονταν τους ναούς τους. Μετά με γύρισε σπίτι, είπε κάτι στα Ιαπωνέζικα στη μητέρα μου και με βουρκωμένα μάτια έφυγε. Δεν τον ξαναδάμε ποτέ. Συγκινήθηκα. Πρέπει να σου πω ότι τρέφω απεριόριστο σεβασμό για κάποιον που ενώ εγκαταλείπει μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά και είναι πιο πολύ μπερδεμένη μαζί του παρά θυμωμένη. Τι είπε πριν φύγει. Η μητέρα μου δεν μιλούσε Ιαπωνέζικα, αλλά συγκράτησε μια λέξη. Wasabi μου την είπε. Το wasabi αργότερα μάθαμε ότι είναι ένα είδος ρίζας, κάτι σαν μουστάρδα που βάζουν οι Ιαπωνέζοι στο σούσι. Συγκεκριμένα διαβάσαμε ότι ταιριάζει πολύ με το χέλι, τη γαρίδα και το φουγκού. Φουγκού! Φουγκού. Το φουγκού είναι ένα δηλητηριώδες ψάρι που μόνο μαγείρες με ειδικό δίπλωμα επιτρέπεται να μαγειρέψουν. Ο μικρό με θυμάμαι κάθε βράδυ να στραγγίζω το μυαλό μου ώστε να μπορέσω να καταλάβω για ποιο λόγο η πιο κρίσιμη αποχαιρετιστήρια λέξη του πατέρα μου ήταν μια πικάτικη ρίζα. Αργότερα άφησα πίσω μου αυτή την αναζήτηση και άρχισα να πηγαίνω πιο βαθιά, ώστε να μπορέσω να κατανοήσω ποιος πραγματικά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γιατί μας άφησε. Πού να είναι τώρα. Ξαναγυρίσει. Το μόνο που ξέρω για τον πατέρα μου είναι ότι ταξίδεψε 9.500 χιλιόμετρα, έκανε ένα γιο, τον βάφτισε συντοιστή και εξαφανίστηκε για πάντα. Παράξενη ιστορία. Το πραγματικά παράξενο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο πατέρας μου, αν και συντοιστής, είχε αναλάβει την ανέγερση ενός χριστιανικού ναού. Που τελικά ολοκληρώθηκε γιατί ο πατέρας μου φρόντισε να αφήσει πίσω όλα τα χρήματα που του είχαν επιστρέψει. Μετά πήρε μαζί του. Νιώθω για κάποιο λόγο περήφανος γι' αυτό. Γι' αυτό φοράς την κορδέλα. Ναι, η κορδέλα ήταν του πατέρα μου. Δεν την άφησε για μένα, αλλά πριν να εξαφανιστεί είχε στηρίξει μια κερασιά στο κάγκελο του κήπου μας. Η μητέρα μου τη φύλαξε και μου την έδωσε όταν έγινα 18. Το όνομά μου είναι Γιοσύρου Γιαμαγκούση και είμαι γιος του Ιάπωνα Μινόρου Γιαμαγκούση.